Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην προηγούμενη μου τοποθέτηση στη Βουλή είχα προειδοποιήσει τον κύριο Τσίπρα ότι η πατρίδα μας δεν αντέχει να προσθέσει στην μεγάλη οικονομική κρίση που τη μαστίζει και μια κρίση δημοκρατίας. Δυστυχώς, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επιβεβαίωσαν απόλυτα τα λεγόμενά μας. Η χώρα μας βιώνει έναν πρωτοφανή θεσμικό εκφυλισμό. Η κυβέρνηση ακολουθεί ακραίες μεθόδους που προσβάλλουν το κράτος δικαίου και υπονομεύουν την ποιότητα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Τις τελευταίες μέρες βιώσαμε απαράδεκτες μεθοδεύσεις που είχαν ως μόνο σκοπό την άσκηση πίεση σε δικαστές εν ώψη της διάσκεψης του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα κρίνει την συνταγματικότητα του νόμου Παπά. Μεθοδεύσεις που παραπέμπουν σε παρακράτος ανομίας και όχι σε κράτος δικαίου. Διαβάζω αυτούσιο απόσπασμα από την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Οι δικαστές της χώρας παρακολουθούμε με αποτροπιασμό και εξαιρετική ανησυχία την κατάντια στην οποία διολυσθένουν τα δημόσια ήθη. Με δημοσιεύματα που δεν έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον, τη λειτουργία της ενημέρωσης και την εξυπηρέτηση της αλήθειας, η ιδιωτική ζωή ενός ανθρώπου δικαστή εγνωσμένου κύρους υποκλέπτεται, διαστρέφεται και προσφέρεται βορρά στον καραδοκούντα κίτρινο τύπο και το μέρος της κοινής νόμης που διαμορφώνεται από αυτόν. Φαινόμενο, κύριοι της κυβέρνησης, άκρος νοσηρό που συνδέεται με μεθόδους που μετέρχονται φασιστικά καθεστώτα. Καταθέτω τη σχετική ανακοίνωση στα πρακτικά. Ποτέ στην ιστορία της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας δεν έχει εκδοθεί τέτοια ανακοίνωση από τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Γιατί ποτέ δεν είχαμε τέτοια απαράδεκτα φαινόμενα μεθοδεύσεων που στοχεύουν στην ηθική εξόντωση όποιου στέκεται εμπόδιο στα σχέδια της κυβέρνησης. Και προκαλεί, πραγματικά προκαλεί, τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της κοινωνίας και θα έπρεπε να προκαλεί και τα δικά σας αντανακλαστικά το γεγονός ότι το όργανο του κυβερνώντος κόμματος, η εφημερίδα Αυγή, δημοσιεύει φωτογραφία και δημοσιοποιεί στοιχεία της προσωπικής ζωής ανώτατου δικαστή την ημέρα που αυτός συμμετέχει στη διάσκεψη του ανώτου δικαστηρίου και καταθέτω το σχετικό πρωτοσέλιδο στα πρακτικά. Αφού φυσικά βέβαια τα προσωπικά αυτά δεδομένα είχαν με κάποιο τρόπο που δεν γνωρίζουμε διαρρεύσει στο διαδίκτυο αλλά είχαν αναδειχθεί στη Βουλή από τους γνωστούς εργολάβους της λάσπης. Και για να δοθεί φυσικά και το απαραίτητο πάτημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος κατά τα άλλα διακρίνεται για την ευαισθησία του σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ερευνήσει πειθαρχικά την υπόθεση. Είναι δυστυχώς αυτό το οποίο συμβαίνει άλλο ένα δείγμα γραφής μιας εξουσίας η οποία δεν έχει καμία αναστολή στην προσπάθειά της να υποσκάψει ό,τι της αντιστέκεται ως θεσμικό αντίβαρο. Μιας εξουσίας που διορίζει νύχτα τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου και μιας εξουσίας η οποία στέλνει σπίτι τους όσα στελέχη καταγγέλουν σκανδαλώδεις υποθέσεις διαφθοράς και διασπάθησης του κρατικού χρήματος, όπως έγινε με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης αλλά και λίγο νωρίτερα με το Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, χωρίς να αισθανθεί κανείς την ανάγκη να διερευνήσει αυτές τις βαριές κατηγορίες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο θεσμικό ανάχωμα απέναντι στον αυταρχισμό της εκτελεστικής εξουσίας. Και εμείς θα προστατεύσουμε το κύρος της δικαιοσύνης και τη θεσμική της ανεξαρτησία. Η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σηματοδοτεί τη βούληση του δικαστηρίου να κρίνει την ουσία της συνταγματικότητας του νόμου Παπά και να μην απορρίψει τις σχετικές προσφυγές για τυπικούς λόγους.
Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη που με τον τρόπο της δικαιώνει απόλυτα και την θέση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία έχω επανελειμμένα διατυπώσει από αυτό το βήμα, ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση να προχωρήσει στη διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών πριν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει την ουσία του νόμου Παπά. Και αποφάσεις της κυβέρνησης σε καμία περίπτωση δεν μπορούν και δεν πρέπει να προκαταλαμβάνουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και προειδοποιώ και σήμερα από αυτό εδώ το βήμα την κυβέρνηση να μην εξακολουθεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά και να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και να αφήσει τη δικαιοσύνη να πάρει την απόφασή της ανεπηρέαστη και όχι υπό την απειλή κάποιας νέας νομοθετικής ρύθμισης που θα ρίξει μαύρο στα μέσα ενημέρωσης και θα δημιουργήσει μη αναστρέψιμες καταστάσεις, οδηγώντας χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. Και η άμεση αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, αλλά φυσικά και της κοινωνίας των πολιτών, σε συνδυασμό με την απόφαση του δικαστηρίου, έχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον σταματήσει τα σχέδια του κύριου Τσίπρα και του κύριου Παπά για κλείσιμο των καναλιών εντός 5 ημερών, και δεν φαντάζομαι μέσα στα αδιέξοδά σας, κύριοι της κυβέρνησης, να διανοηθείτε να επαναφέρετε αυτή την πραξικοματική τροπολογία. Το μαύρο στην πολυφωνία και στην ενημέρωση δεν θα περάσει. Και έρχομαι τώρα στο ζήτημα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Κοιτάξτε, Νέα Δημοκρατία διαχρονικά υποστηρίζει τη λειτουργία ισχυρών ανεξάρτητων αρχών που επιτελούν με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το ρόλο τους, μακριά από παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό εξάλλου είναι και το νόημα των ανεξάρτητων αρχών. Ισχυρές όμως ανεξάρτητες αρχές με τις αρμοδιότητες που προβλέπει το Σύνταγμα. Όχι αρχές μαριονέτες. Και εμείς έχουμε αποδείξει ότι δεν ασκούμε μόνο δυναμική αντιπολίτευση, αλλά και υπεύθυνη και ουσιαστική αντιπολίτευση. Εμείς δεν αρνούμαστε τα πάντα, όπως κάνατε εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που μπλοκάρατε τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Εμείς συμφωνήσαμε στη στελέχωση 4 από τις 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή υπερασπιζόμαστε τις ανεξάρτητες αρχές, απαιτούμε την επιστροφή στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ακριβώς των συνταγματικά κατοχυρωμένων του αρμοδιοτήτων. Μία επιστροφή αρμοδιοτήτων την οποία και σήμερα ακόμα η κυβέρνηση αρνείται. Και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση στο θέμα αυτό δεν ενδιαφέρεται για καμία συνένεση. Συνενόχους ψάχνει και πρόθυμους να τη διευκολύνουν στον έλεγχο που θέλει να ασκεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η στάση μας λοιπόν στο ζήτημα του ΕΣΟΥΡΟΥ ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή και έτσι συνεχίζουμε υπερασπιζόμενη τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών. Βάλαμε από την πρώτη ομιλία την οποία έκανα ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας από αυτό εδώ πέρα το βήμα μία και μόνη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητος, την ακύρωση δηλαδή του νόμου Παπά και την ανάκτηση των αρμοδιοτήτων που η κυβέρνηση υφάρπαξε από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Η σύνθεση του ΕΣΟΥΡΟΥ είναι μεταγενέστερο θέμα. Τι νόημα δηλαδή θα έχει ένα ΕΣΟΥΡΟΥ από το οποίο ο κύριος Παπάς θα έχει αφαιρέσει τις αρμοδιότητες που του έχει αναθέσει ο συνταγματικός νομοθέτης? Θα αναμένουμε λοιπόν την οριστική απόφαση του δικαστηρίου. Και εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι ο νόμος είναι αντισταγματικός, η κυβέρνηση τότε θα έχει μία και μόνη επιλογή. Να επιστρέψει τις αρμοδιότητες για τον έλεγχο του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στην ανεξάρτητη αρχή και να καταργήσει τον απαράδεκτο περιορισμό του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δυστυχώς η κατάσταση στη χώρα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Σε μια εποχή που αντί να αθροίζουμε δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της η χώρα, η κυβέρνηση επιμένει να διχάζει τους πολίτες. Καλό
όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες σε δημοκρατική εγρήγορση. Οι μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις αυτού του λαού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από μια αυταρχική κυβέρνηση η οποία έχει ως μόνο μέλημά της την παραμονή στην εξουσία με κάθε κόστος. Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλη υπονόμευση των θεσμών, δεν αντέχει άλλη καταράκωση της διεθνούς αξιοπιστίας. Η κυβέρνηση σήμερα δεν μπορεί να προσφέρει πια στους πολίτες μια καλύτερη προοπτική. Και δυστυχώς δεν μπορεί καν να διεκδικήσει αυτά που η χώρα χρειάζεται για να βγει από την κρίση. Ακόμα και στο ζήτημα του χρέους, που όλοι συμφωνούμε σε αυτή την αίθουσα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν αυτό το οποίο απαιτείται για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας αξίζουν, είναι αξιοπιστία και μεταρρυθμιστική βούληση, δύο αρετές που αυτή η κυβέρνηση δεν διαθέτει. Και κανείς ανασχηματισμός δεν πρόκειται να βγάλει τον κύριο Τσίπρα από τα διέξοδα τα οποία ο ίδιος δημιούργησε. Κάθε μέρα που περνά καθιστά την ανάταξη της χώρας πιο δύσκολη υπόθεση. Και γι' αυτό και επιμένουμε ότι η πολιτική αλλαγή είναι σήμερα πιο επιβεβλημένη παρά ποτέ. Για να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή, για να επουλώσουμε τα βαθιά τραύματα της πρώτης φοράς ΣΥΡΙΖΑ το συντομότερο δυνατόν, για να ατενίσουμε και πάλι το μέλλον με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνω με την εξής παρατήρηση. Πριν από 2 χρόνια είχε κυριαρχήσει η άποψη ότι τα πράγματα στη χώρα δεν μπορούσαν να γίνουν χειρότερα. Δυστυχώς όμως έγιναν. Και σήμερα ο κύριος Τσίπρας προσθέτει στη βαριά οικονομική κρίση την οποία ο ίδιος προκάλεσε με τους χειρισμούς του μεθοδεύσεις που υπονομεύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και δυναμητίζουν το πολιτικό κλίμα. Μεθοδεύσεις που διχάζουν την κοινωνία. Και θέλω με αυτή την ευκαιρία και πάλι να απευθυνθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με σκληρή δουλειά, με δίκαιη κατανομή, όχι μόνο των βαρών αλλά και των ευκαιριών. Αλλά κυρίως με μια εύρωστη και δυνατή δημοκρατία η οποία θα σέβεται το κράτος δικαίου, και για τη Νέα Δημοκρατία σας προειδοποιούμε, κύριε της κυβέρνησης, η τελευταία προϋπόθεση είναι μη διαπραγματεύσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ.